Να συναντήσουμε. Εδώ θα δείτε έναν Έλληνα, έναν πολύ μεγάλο Έλληνα, ο οποίος έτσι μας έχει κάνει υπερήφανους και με την προϋπηρεσία 30 χρόνια υπηρετούσε στην Νέα Υόρκη, στο ειδικό τμήμα με αυτά τα εκπαιδευμένα σκυλιά, τα K9, στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Νέας Υόρκης. Ο άνθρωπος πήρε συνταξιοδοτήθηκε. Αφιπηρέτησε, κύριε Πιταρά. Νεότατος, δείτε τον εδώ. Νεότατος είναι και έχει συνταξιοδοτηθεί. Και το γιόρτασε με ένα ζεμπέκικο στην καρδιά της Νέας Υόρκης που μας έχει μείνει, έτσι το βλέπουμε και χαιρόμαστε για σας. Κύριος Γιάννης Παπάς, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, πατρίδα μου. Τι κάνετε? Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ που με έχετε. Εμείς ευχαριστούμε που μας κάνετε την τιμή. Λοιπόν, εσείς βγήκατε σύνταξη μετά από 30 χρόνια υπηρεσίας διοικητής της ομάδας K9 του Τμήματος Συγκοινωνιών της Νέας Υόρκης. Εδώ σας απολαμβάνουμε στη Νέα Υόρκη να έχετε στήσει ένα τρικούβερτο γλέντι με ζεμπεκές, με τους φίλους σας, τους συναδέλφους σας. Με αυτόν τον τρόπο σας αποχαιρέτησαν. Ναι, μάλιστα. Ήταν και είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή. Μετά από τόσα χρόνια υπηρεσία, εγώ ίδρυσα αυτό το τμήμα που βλέπετε και το έκανα μία από τις καλύτερες ομάδες K9, όχι μόνο στη Νέα Υόρκη, αλλά σε όλη την Αμερική. Στην εικόνα που βλέπετε είναι οι κόρες μου που χορεύουν μαζί μου. Ο γιος μου δεν ήθελε να βγει στο χορό. Και η σύζυγός μου. Πολύ συγκινητική στιγμή, μετά από τόσα χρόνια και τόσες εμπειρίες. Πείτε μας κάτι, τι σημαίνει τώρα για έναν διοικητή του τμήματος των K9 των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αυτή η στιγμή, αυτή η τελευταία μέρα? Μετά από τόσα χρόνια, ειδικά ήμουνα διοικητής σε αυτή την ομάδα 18 χρόνια, εγώ την ίδρυσα. Αυτή τη στιγμή βλέπετε τα σκυλιά που μαζευτήκαν από όλες τις άκρες της Αμερικής για να μαζευτούν στη γραμμή. Πολύ συμβολικό αυτό. Το πρώτο τραγούδι το έκανα για τον πατέρα μου και για τη μητέρα μου. Ήταν πολύ συγκινητικό, γι' αυτό έκλεισα τα μάτια να μην δακρύσω και τώρα που βλέπω τα βίντεο συγκινιόμαι ακόμα. Και το δεύτερο τραγούδι ήταν για την γυναίκα μου και για την οικογένειά μου, γιατί μόνο αυτοί ξέρουν πόσο σκληρά δουλεύουμε. Όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες και αυτοί που υπηρετούν στο στρατό μας. Οι οικογένειες τους ξέρουν πόσο σκληρά δουλεύουμε και τι δίνουμε για αυτή την πατρίδα. Οπότε ήταν πολύ συγκινητική. Είστε και είναι τόσα χρόνια στην Αμερική, αλλά το ελληνικό στοιχείο δεν έχει φύγει από μέσα σας. Εδώ πραγματικά σας απολαμβάνουμε. Σπάσατε και τα πιάτα, χορέψατε και τη ζεμπεκιά σας. Τα απολαύσατε πραγματικά. Όπως λέει το τραγούδι, μα είμαι Έλληνας και έτσι είναι. Κύριε Πάπα, έχετε γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχετε γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες? Γεννήθηκα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά χάρη στους γονείς μου που δουλέψανε σκληρά, πήγαινα στην Ελλάδα πολύ συχνά. Θεωρώ τον εαυτό μου Έλληνα και Αμερικάνο και είναι οι ελάχιστοι που καταλαβαίνουν. Δηλαδή κάποιος Έλληνο-Αυστραλός, κάποιος Έλληνα-Καναδέζος ή κάποιος Έλληνας που μένει μακριά από την πατρίδα θα καταλάβει αυτό το συναίσθημα που έχω για την πατρίδα, που έχουμε όλοι για την πατρίδα μας. Η γυναίκα μου μετανάστευσε στην Αμερική, γεννήθηκε στην Ελλάδα. Ναι. Κύριε Πάπα, μας κάνετε περήφανους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Πολλά μπράβο για όσα κάνατε και σας περιμένουμε και στην πατρίδα. Να πιούμε ένα τσίπουρο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Καλός πολίτης που λένε τώρα. Καλός πολίτης, έτσι.